Δυστυχώς για εμάς τους τωρινούς Ορθοδόξους, το πνεύμα της πλάνης έχει εισχωρήσει και μέσα στη σύγχρονη θεολογία. Ο διάβολος μετά τόσους αιώνες αγώνων για κατάρρευση της Ορθοδόξου πίστεως έχει χωνέψει ότι ένας είναι ο εχθρός όταν μάχεται με επιτυχία. Οι Άγιοι Πατέρες, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, ό,τι και αν προβάλλουν κατά της πίστεως και της παραδόσεως της Εκκλησίας οι εχθροί του Χριστού αιρετικοί και αιρετίζοντες, οι απαντήσεις των θεοφόρων πατέρων είναι μια ρομφαία ακατανίκητη, είναι μάχηρα του πνεύματος. Λοιπόν, σκέπτονται, βγάλε τους Αγίους Πατέρες από τη μέση για να ησυχάσουν. Και έτσι προκύπτει σήμερα λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Μια μειοψηφία θεολόγων και θεολογούντων με παραμορφωμένη από τη νέα εποχή θρησκευτική γνώση και κυριότερο όργανο, τη λεγόμενη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εκδίδει βιβλία και φωνασκή και απαιτεί να εισακούεται από τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους επισκόπους και πρεσβυτέρους, επειδή έχουν κάποια χαρτιά, κάποιους αυξημένους τίτλους σπουδών. Διαμορφώνει στα δίθεν θεολογικά της εργαστήρια τη θεολογική συνείδηση θεολόγων και κληρικών, διασπείρει τις αντιορθόδοξες ιδέες παντού με κάθε τρόπο και γίνεται κυρίαρχη τάση στη θεολογία. Εισηγείται τον οικουμενισμό σε όλες τις εκφάνσεις, το διαθρησκειακό διάλογο, τις λειτουργικές μεταφράσεις, τη γυναικεία ιεροσύνη και την καταπάτηση της Ορθοδόξου παράδοσης. Το σύνθημα, ο στόχος, η φιλοσοφία τους είναι να απομακρυνθεί η θεολογία από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων για να τους λυθούν τα χέρια. Ακούστε δείγματα από εισηγήσεις σε συνέδριο που έκανε αυτή η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο. Ακούστε. Η θεολογία πρέπει να προσαρμοστεί σε φιλελεύθερους τρόπους σκέψεως και έτσι να αποκλίνει από την πατερική παράδοση. Ευθέως δηλαδή κατά τον πατέρα. Η παράδοση δεν μπορεί να είναι η εγκύτρια της αληθείας, άλλο. Καιρός να φύγουν τα στερεότυπα και οι μύθοι από τη θεολογία, άλλο. Να γίνει υπέρβαση του πατέρου αφού αυτοί συμβιβάστηκαν με το πνεύμα του κόσμου, άλλο. Να πάμε πέρα από τους πατέρες, άλλο. Οι ορθόδοξες σχολές πρέπει να προσκαλέσουν μη ορθόδοξους θεολόγους για να μας διδάξουν. Ακούστε και αυτό από άλλη εισήγηση της Ακαδημίας και συγκρίνεται έτσι με τα όσα βίωσε και μας παρέδεσε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Λέει αυτός ο θεολόγος εντός εισαγωγικών, η νηπτική παράδοση της Ανατολής κατανοείται με νεοπλατωνικές προϋποθέσεις. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό μια θεολογία της θέωσης, η οποία καθυλώνει τον άνθρωπο σε μια σχεδόν αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό του, υπό το πρόσχημα της αυτοκάθλησης και του αγιασμού. Πρόκειται για προκάλυπτη ύβρη των Αγίων Πατέρων και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι θα έλεγε άλλα για αυτούς τους θεολόγους Άγιος Γρηγόριος? Πιθανόν ό,τι θα έλεγε για την θεολογική, παύλα παιδαγωγική δουλειά του ερετικού ευνομίου, που συγκέντρωνε και δίδασκε τους μαθητές του, κάνοντάς τους πολλαπλασιαστές της κακοδοξίας του. Ο εντοπισμός των λόγων του Αγίου Γρηγορίου, αυτών των λόγων, και με ευγενικό τρόπο προσωμείωσή του τωρινού συγκύπρου τη μεταπατρική πλάση είναι ενός καθηγητού θεολογικής σχολής της Θεολογικής του Λάμπρου Σιάσου. Κατηγορεί ο Γρηγόριος το ευγνώμη ότι δημιουργεί εργαστήριο κενό τη ασεβία. Ότι χειροτονεί, δηλαδή ονομάζει καθηγητή του θεολόγου. Ότι εμπνέει με τέτοιο πνεύμα τη θεολογική εκπαίδευση ώστε να παράγει λογίο αμαρτή, με την παρουσία των οποίων συγκροτεί πολλά συνέδρια. Ότι ξεσηκώνει σμήνο από σφίγγε, δηλαδή στρατιά αιρετικών δασκάλων που επιτίθεται κατά τη πίστη. Ότι σχεδιάζει την παραγωγή σοδειά διαλεκτικών, δηλαδή κοσμικά φιλοσοφούντων θεολόγων. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος θα θεωρούσε απογορευτική την προσέγγιση των μεταπατερικών διαλεκτικών φιλοσοφούντων στην καθαυτό θεολογία, αν και θέλω να ευγνώμη αν κάποιος μπορείς να μου υποδείξει ότι στις εισηγήσεις αυτών των ανθρώπων υπάρχει καμία σχέση ανεφάρτονται καθόλου με την θεολογία της Ιερής Γραφής και των Πατέρων. Αναδέοντας το κινδό προς τη θεωρία και τη θεολογία ο Άγιος Γρηγόριος, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως ο Θεόπτης Μωυσής, προειδοποιεί ότι μέσα στην εφέλη όπου αποκαλύπτει το ενδιάφερος και το μυστήριο της θεολογίας μπορούν να εισέλθουν μόνο οι θεοθέντες, όπως έχει πατέρες, παλαιοί και νέοι. Οι άλλοι πρέπει να στέκονται πόρθεν, δηλαδή από μακριά, όπως λέει, κατά την αξία της καθάρισης. Αυτά τα παίρνει όλα από τη διήγηση που έχει στην έξοδο ο Μωυσής. Αν είναι κανείς
πρόσχερα ιγνισμένους, καθέσεως πρόσχερα, να μένει κάτω από το όρος και να ακούει η ταπείνωση την αυσελή διδασκαλία. Αν όμως είναι θηρίο πονηρό και ανήμερο και τελείως ανεπίδεικτο λόγων θεωρίας και θεολογίας, ας μην εμφωνεύει στο δάσος με διάθεση να πηδήσει ξαφνικά και να αρπάξει κάποιο λόγο, κάποια λέξη της θείας διδασκαλίας για να κατασπαράξει την ορθόδοξη πίστη. Αλλά να στέκεται ακόμα πιο μακριά για να μην λιθοβοληθεί και συντριβεί από τους ηλεθείς και στέριους λόγους της αληθείας. Αυτά τα έλεγε όλα ο Μωυσής όσον αφορά τα θηρία να κάψουν μακριά τα θηρία και θα λιθοβοληθούν να πλησιάσουν στο όρος. Η συνέχεια των παρομοιώσεων του Αγίου Γρηγορίου είναι πολύ ταπεινωτική για όσους με επικύρους τρόπους καταπατούν τους διεθνείς μεγαλύτερες της αληθείας, για όσους χρησιμοποιούν σοφίσματα, για αυτούς που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες. Μόνο γι' αυτό διερωτώ με. Με ποιους θα κατέτασε ο Άγιος Γρηγόριος, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση ως μία άνευ, αυτό ως προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να θεολογήσει, όσους όχι μόνο δεν επιθυμούν την κάθαρση, σαν προϋπόθεση θεολογίας, αλλά και χλεβάζουν την υπητική εργασία των αγωνιζομένων ως αυτιστική ενασχόληση με τον εαυτό τους υπό το πρόσχημα της αυτοκαθάρσεως και του αγιασμού. Αρκετά μιλήσαμε για την μεταπατριαρχή μανία. Θα ήθελα πλησιάζοντας στο τέλος της ομιλίας να αιτιολογήσω το τίτλο της. Η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, καταλάβει ότι ονομάζεται θεολόγος, γιατί θεολόγησε περίθαλα όλο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και της ανθρωπίσεως κατά αυθεντικό λόγο. Και καμιά θεολογία από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να διαμορφωθεί χωρίς τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου. Παρομοιάζεται λοιπόν από τον Ιερό Μνημογράφο του Τροπάριου που ακούσαμε επιμενικό αυλό, δηλαδή με τη φλογέρα του βοσκού. Το έργο του Αγίου Γρηγορίου, η ψηπετής θεολογία του περί της Αγίας Τριάδος και του ενανθρωπίστος Κυρίου μας, σκοπό είχε παρόμοια με το έργο της φλογέρας που κρατά κοντά στο βοσκό τα πρόβατα. Παρομοίως ο Θεόπνευστος και ακριβής λόγος του Αγίου κράτησε και κρατεί συναγμένα εις εν, στην μία Αγία Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τα λογικά πρόβατα αυτούς που συγκροτούν το σώμα του Χριστού, χάρη το οποίο εκείνος έριξε το αμαλάκτο το αίμα του. Όμως, ο ήχος της φλογέρας του αυλού είναι γλυκής και ταπεινός. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον φοβερό και πομπόδι ήχο της Σάρκικος που ταράζει την ακοή και επιβάλλεται με την ικανοπρέπειά του. Παρτά αυτό, ο ποιμενικός αυλός, αυτός ο ίδιος Άγιος Γρηγόριος με τη θεολογία του, εμπνεωμένη από το Άγιο Πνεύμα, νίκησε την πομπόδι, πληθωρική, φιλοσοφική, σοφιστική θεολογία των φλιάρων ερετικών. Εξεζήτησε το ίδιο το τροπάριο, ζήτησε με πόθο δηλαδή, όντας και καθαρμένος, να εσχωρήσει στα βάθη του πνεύματος, των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος. Και ο Ετριάδη Θεός, μαζί με την αποκάλυψη των μυστηρίων, προσέθεσε και τα κάλλη του φθέγματος. Έδωσε στο λόγο του υπέρμετρο κάλους, τον φώτισε ώστε να ντύσει στον υπέρτατο βαθμό τη διδασκαλία του με εκείνη την ομορφιά που μόνο η ελληνική γλώσσα κατέχει. Αυτή τη γλώσσα που σήμερα δυνάμεις ποικίλες την πολεμού, πρέπει να αγαπούμε, να τη σπουδάζουμε, να τη μελετούμε, καθώς η υπαρξιακή μας αναπνοή, η προσευχή μας γίνεται σε αυτή τη γλώσσα. Μαζί με την εχριστό ζωή οφείλουμε να φροντίζουμε για την αυτοσυνειδησία μας, που καλλιεργείται με την ορθόδοξη παράδοση και τη γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε πολύ την πατρίδα, την Ανατσιαζό, και σε αυτήν επέστρεφε όταν δυσκολευόταν. Αγαπούσε και πείμενε τους συμπατριώτες του, αλλά αγάπησε πολύ και τη βασιλεύουσα που την επίμανε για 3 χρόνια. Αποχωρώντας από το θρόνο της, την αποχαιρέτησε με τα λόγια «Χαίρε ο Μεγαλόπολη και Φιλόχριστε» και την αποκάλυψε της Οικουμένης Οφθαλμού. Την ίδια πόλη με δάκρυα πικρά αποχαιρέτησε και η Ρωμιοσύνη την κατέλαβε ο Τούρκος προφητής. Όμως κράτησε η Ρωμιοσύνη να μένει τη λαμπάδα της πίστεως, της λειτουργικής παραδόσεως, κράτησε την πατριαρχική παράδοση, την υπητική εργασία των χριστιανών και όλο τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μέσα στη διάρκεια της δουλείας, ακόμα και μέσα τώρα στο ταπεινό σκεύος της Μικρής Ελλάδος. Αυτό το σκεύος που είναι το πιστό λίμα του Ρωμαϊκού, το τόσο κατατρεγμένο και απονεμένο σήμερα. Αυτό το θησαυρό της Ορθοδοξίας οφείλουμε να κρατούμε ανώθευτο για μας και για όλο τον κόσμο. Έχουμε μέσα στην τυραννία που βιώνουμε χρέος βαρύ και ας νομίζουν όλοι και εμείς πολλές φορές ότι έχουμε εξοφλήσει. Ένας άλλος Άγιος σύγχρονός μας, με πληθωρική πατερική γνώση και αγιότητα, πονεμένος και αυτός πολύ,
και υπεράγων δοξασμένος από τον Χριστό, αυτός ο Άγιος που είναι βοηθός μας καθημερινός και κάθημα της Ορθόδοξης Οικουμένης, ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, μας υπενθυμεί στην πνευματική μας κληρονομιά και το χρέος μας. Το ελληνικό έθνος οφείλει να είναι οφθαλμός και διδάσκαλος της Οικουμένης, μεταφέροντας έτσι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τη βασιλεύουσα στην πατρίδα μας. Και οφείλουμε τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Νεκταρίου να φωνούμε όσο εξαρτάται από εμάς αντάξει των προσδοκιών τους, σπουδάζοντας με πάθο τη θεολογία τους και αποφορφώντας μέσα στην ύπαρξή μας μια αδιάλειπτη προσευχή και αγώνα καθημερινό και ζωγόνα διδασκαλία τους και την άκτιστη χάρη της Παναγίας Τριάδος, Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Αμήν.